Σε εσάς στο γραφείο. Ποιο? Όταν πήγα να κάνω τη συνέντευξη της Βίσση. Ναι, τώρα μπορώ να το πω. Λοιπόν, πάω να πιάσω τη συνέντευξη της Βίσση. Παίρνω μέσα στο ξενοδοχείο και λέει μου η Βίσση, είσαι εγγύος. Είχα το μάθει 2-3 μέρες πριν. Λέω και εγώ, κύριε, λέει, σωνεγράφει το πάνω στο μέτωπο μου. Του λέω εγώ, γιατί με ρωτάς αν είμαι εγγύος. Λέει μου, κάτι έχει στο πρόσωπό σου που μου λέει ότι είσαι εγγύος. Δεν ξέραμε το γεντο, ξέραμε 2-3 πλάσματα, ας πούμε. Δεν, ήταν απίστευτη, ειλικρινά. Και να πεις ότι είχαμε του κόσμου τα μωρά. Μα ήταν, δεν έκαμε. Μα ήταν ειλικρινά απίστευτο. Δεν το πίστευα, μα μόλις με είδε, μου λέει, είσαι εγγύος. Λέω, γέννησα πριν λίγους μήνες. Αλλά γιατί με ρωτάς. Κάτι μου λέει, μου βγάζει το πρόσωπο σου της εγγύημος. Χριστιανά μου, και εμάς μας ερωτούσαν πάρα πολύ αν είσαι εγγύος και να πω ότι στο τρίτο το μωρό να είναι, μην μας ρωτάτε, δεν θα σας πούμε. Ναι, αλλά σου πω κάτι τώρα, φάνηκε μου και λίγο η κυλίτσα τότε. Ναι, νόπου τότε, νόπου τις αρχές. Ναι, που μάλιστα. Μπορεί να μην είχαν δει κάτι, αλλά ήταν καλός καιρός, ας πούμε, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε.